Αυτό είναι το switch που ανάβεις για να κάνεις μπάνιο. Με αυτό μπορούμε να κάνουμε οικονομία, γιατί με αυτό το switch σταματά αυτόματα με χρονοδιακόπτη, σταματά αυτόματα το switch μας, διότι είναι 3.500 βατ. Αν δεν απατώμε το θερμοσιφόνι, και για να τα άμα το άψεις μια ώρα, ας πούμε, τρώει 3.500 κιλοβατόρες. Οπότε, άμα είσαι μόνος σου μέσα στο σπίτι και θέλεις να κάνεις μπάνιο, το βάζεις στη μισή ώρα. Oh, sorry, αυτή είναι μια ώρα. Στη μισή ώρα και θερμαίνεται, επειδή έξω ο θερμοσύμφωνας είναι ρυθμισμένος στους 70 με 75 βαθμούς, στη μισή ώρα θα φτάσει στους, μπορεί να φτάσει στους 50, δεν χρειάζεται να φτάσει στους 75, άμα είσαι μόνος σου να κάνεις μπάνιο, ας πούμε. Οπότε κερδίζεις στο ρεύμα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψυγείο α κατηγορίας και πάνω, δηλαδή α συν, α2 συν, α3 συν, και αν είναι δυνατόν αμερικάνικου τύπου που να βγάλει νερό από εδώ και παγάκια από εδώ, διότι αν έχετε ξεχωριστό ψυγείο και που να παγώνει μέσα στο σπίτι για να έχετε παγωμένο νερό, θα κάθηκε άλλα 100 βατ για όση ώρα παγώνει ή και βράζει. Επίσης, τα setting του ψυγείου δεν χρειάζεται να είναι 18 βαθμούς πλην, διότι τα κρέατα συντηρούνται για τουλάχιστον 6 μήνες και στους πλην 14, με αποτέλεσμα να κερδίζετε αρκετόν ρεύμα, διότι για να πάει από τους πλην 14 στους πλην 18 θέλει πολλή προσπάθεια. Επίσης, για τη συντήρηση, γύρω στους 3 με 4 βαθμούς είναι αρκετό, δεν χρειάζεται να είναι στους 2. Εγώ το έχω στους 4 και γλιτώνεις και από εδώ ρεύμα. Το κομπιούτερ τώρα. Το μετρώ με ένα μηχάνημα που μετρά τα βατ και τώρα είναι κλειστό και καίει 3,5 βατ. 3,5 με 4. Οπότε πρέπει να το σβήνετε, να μην τα αφήνετε στο standby άμα το χρειάζεστε. Ξεκινούμε να το άψουμε. Θέλω να μετρήσω το τροφοδοτικό, διότι υπάρχουν τροφοδοτικά από ό,τι έμαθα, διότι άλλαξα και εγώ τελευταίος. Είναι game PC αυτό. Υπάρχουν τροφοδοτικά που καίουν, ας πούμε, αν είναι το τροφοδοτικό 550 βάτ ή 700 και δεν είναι σύγχρονο. Λειτουργεί με 500 βάτ, οπότε καίει πολύ ρεύμα. Είναι σημαντικό να αλλάξετε το τροφοδοτικό. Να, τώρα που ξεκίνησε το PC μου καίει, φαίνεται στο βίντεο, καίει περίπου 78, γύρω στα 70 βατ, χωρίς να κάνω τίποτα. Όταν το ξεκινήσω και κάνω περιηγήσεις, μπορεί να καίει και περισσότερα. Το που θέλω να πω είναι, μπορείτε να αγοράσετε και εσείς αυτό το μηχάνημα εδώ. Βάζετε το κομπιούτερ πάνω στην πρίζα και αυτόν πάνω στην άλλη την πρίζα. Οπότε μπορείτε να μετρήσετε εύκολα το κομπιούτερ σας και το τροφοδοτικό σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Εδώ βλέπετε ότι είναι εντάξει το τροφοδοτικό μου, είναι το νέο μοντέλο, οπότε καίει όσο χρειάζεται.
Κώστα, προσιστούμε το καλοκαίρι. Αυτός ο ανεμιστήρας, παλιά έβαλα ένα-δύο μες στο δωμάτιο, γιατί είναι μεγάλο το σαλόνι μου, και είναι 45 βατ αυτός. Θα υποθέσουμε ότι βάλεις δύο ανεμιστήρες 50 βατ. Μετά ανακάλυψα ότι αυτός ο ανεμιστήρας είναι 50 βατ και καλύφθηκε όλο το σαλόνι, 40 τετραγωνικά μέτρα. Μπορεί να τον έχεις μέχρι 32 βαθμούς και κάνεις σου δροσιά μέχρι 32 βαθμούς. Αν πάει πιο πάνω η θερμοκρασία, πάμε μετά στο air condition. Το air condition το έβαλα στους 25 και τη νύχτα θέλω να το κλείσω γιατί κρύοντα. Τώρα ανακάλυψα και βάλω το στους 27, ξέρω φαίνεται. Βάλω το στους 27. Το air condition σαν να είναι inverter α1 συν 2 ή 3 ευκάλασε τώρα τελευταίως. Επίσης για τη θέρμανση το χειμώνα είχα καλοριφέρ, όχι αυτό που είναι κεντρική θέρμανσης, το κανονικό με πρίζα με ρεύμα, και το είχα στα πόθηκια μου και έκαθηκε πολύ ρεύμα. Μετά έβαλα το γκάζιν, ήθελα συνέχεια να αλλάξω την ποτήλια, ένα συμφέρον και έτσι αυταίνω την κεντρική θέρμανση, γιατί και τούτη καυκεί πολύ πετρέλαιο, καμιά 2 ώρες και βάλω και μετά το air condition στο ζεστό. Για μαγείρεμα συστήνεται να έχετε γκάζιν πιο οικονομικό από το ρεύμα, και αν μπορείτε μια χύτρα ταχύτητος εξοικονομάτε πολύ χρόνο, το 1 τρίτο του χρόνου του μαγειρέματος, σε 15 λεπτά κάνει το φαγητό. Επίσης, για αν δεν σας αρέσει το γκάζι και θέλετε επιμένετε να βάλετε ρεύμα, υπάρχουν τα induction που είναι ας πούμε ένα λεπτάκι, το κατσάρο είναι το μικρό που είναι, anyway να χρησιμοποιήσουμε το μεγάλο. Ας πούμε εδώ είναι το induction μας, ένα παράδειγμα, πιάνει όσο είναι το στρογγυλό του πάτου αυτής της μαγείρισσας και ξεκινά και βράζει που δαμεί. Αν το μάτι ας πούμε είναι τεράστιο ενός δακάτω, θα ξεκινήσει όλο το μάτι όσο εδώ ας πούμε, και θα ξεκινήσει γύρω που τη μαγείρισσα να φταίνει. Αυτό είναι το induction. Φούρνος μαγειρέματος. Α, έχουμε και φαγητό εδώ πέρα. Αν δεν είσαστε 4 άτομα στο σπίτι, για ένα-δύο, μπορείτε να αγοράσετε ένα φορητό μικρό φουρνάκι να ψήνετε το φαγητό σας και έτσι θα κάνετε αρκετή οικονομία στο ρεύμα. Επίσης, αν είσαι απλή, μπορείτε να χτίσετε έναν κυπριακό φούρνο με ξύλα, το οποίο θα κάνετε πάλι οικονομία στο ρεύμα. Λάμπα LED 10 με 12 W κάνουν αρκετή φωτεινότητα, δεν χρειάζεστε περισσότερο. Πρέπει να τσακάρετε αν είσαι πάνω στα 800 με 900 λούμινους, έτσι ονομάζεται η μέτρηση, να ξέρετε να μην σας γελάσουν, ας δώκουν χαμηλή φωτεινότητα. 10 με 12, πριν είχα λάμπες, λάμπα η οποία ήταν 32 βατ και είχε και τσόκ μέσα ακόμα 6 βατ, 38 βατ, οπότε έκανα έναν τέταρτο οικονομία. Εδώ,